Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε 5η, 4 του μηνός, 4 Απριλίου 2019. Ξεκινάμε. Χθες δεν είχαμε εκπομπή λόγω του αγώνα Κυπέλου. Οπότε σήμερα επιστρέφουμε κανονικά στο πρόγραμμά μας, στη ροή μας, στην καθημερινότητά μας. Όχι ότι χθες δεν υπήρχε ρεπορτάζ, απλά σήμερα θα τα πούμε μέσω της ώρας για μπλε, για όλα τα θέματα του Ηρακλή, για βόλεϊ που είχαμε χθες, για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ. Δεν αποκλείεται να τα πούμε και παρέα, να ανοίξουμε ανοιχτές γραμμές. Να σας ακούσω και θα χρειαστώ και τις εμπειρίες σας για κάτι. Θα σας πω σε λίγο, θα το ζητήσω, το έχετε ξανακάνει στο παρελθόν και σας ευχαριστώ προκαταβολικά και για σήμερα. Θα το καταλάβετε σε λίγο. Λοιπόν, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Χρήστος Κιώσης. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 8. Την καλησπέρα μου στους ακροατές, ακροάτριες, σε όλο τον κόσμο του Ηρακλή που είναι εδώ και μας ακούει είτε μέσω ραδιοφώνου είτε μέσω διαδικτύου. Τρόποι επικοινωνίας, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 545-26 και το mail bluelibero@yahoo.gr για οτιδήποτε θέλετε να γράψετε, να σχολιάσετε, να ρωτήσετε κτλ. Πριν ξεκινήσουμε και πούμε το οτιδήποτε για την επικαιρότητα και καταγράψουμε το ρεπορτάζ αρχικά από το βόλεϊ με αφορμή και το χθεσινό παιχνίδι, πολύ κακό παιχνίδι, για τον Ηρακλή και εν όψη του δεύτερου προημιτελικού με τον ΠΑΟΚ το Σάββατο στις 7.30. Να πούμε κι εμείς φυσικά από την πλευρά μας, να εκφράσουμε τη λύπη μας και να μεταφέρουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του Στέλιου Ζάρκου, βετεράνου ποδοσφαιριστή του Ηρακλή, που όπως γράφει και η ανακοίνωση της ΠΑΕ, φόρεσε και τίμησε τη φανέλα με τον ημίθιο στο στήθος και εμείς ως ώρα για μπλε μεταφέρουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του. Όσοι, εδώ πάει βοήθεια που σας έλεγα νωρίτερα, όσοι τον έχουν ζήσει, όσοι τον θυμούνται από εκείνη την εποχή, αρχές δεκαετίας του 80, ένας ποδοσφαιριστής που ναι μεν δεν ήταν πάντα βασικός, αλλά είχε πάθος, ήταν πολύ δυναμικός από τα όσα μου έχουν μεταφέρει. Πολύ μικρός, δεν τον θυμάμαι να σας πω την αλήθεια. Να ήμουν 2, 3, 4 ετών κάπου εκεί. Και όσοι τον έχουν ζήσει από κοντά, όσοι τον θυμούνται από κοντά, τον Στέργιο Ζάρκο, και θέλουν έτσι να μοιραστούν αναμνήσεις που έχουν ζήσει μαζί του στο Καφτατζόγλιο, παρακολουθώντας ως φύλαχλο παδί την ποδοσφαιρική μεγάλη ομάδα τότε του Ηρακλή, μπορούν να το κάνουν και να πάρουν τηλέφωνο 2310 287 και 38, να τον τιμήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Δυστυχώς η οικογένεια του Ηρακλή αυξάνεται εκεί πάνω πάρα πολύ και το τελευταίο χρονικό διάστημα, όταν λέω τελευταίο χρονικό διάστημα μιλάω για τα τελευταία χρόνια, έχουμε χάσει πολλούς, έχουμε χάσει πάρα πολλούς και επαναλαμβάνω, η παρέα εκεί ψηλά μεγαλώνει. Να είναι καλά εκεί που ταξιδεύει, καλό παράδεισο και καλή δύναμη στους δικούς τους ανθρώπους. Επαναλαμβάνω, όποιος τον θυμάται καλά, όποιος τον παρακολουθούσε στα παιχνίδια του Ηρακλή στο Καφτατζόγλιο και όχι μόνο, όποιος θέλει να μοιραστεί κάποια γεγονότα που έχει ζήσει με τον Στέργιο Ζάρκο ως ποδοσφαιριστή του Ηρακλή, μπορεί να βγει στον αέρα, να το κάνει ακόμα και τώρα στο 2310 287 και 38. Όπως με ενημερώνει ο καλός μου φίλος ο Κυριάκος από την ιστορική Βαλμάδα, ο Ζάρκος, Θεός χώριστο. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, θα το πω για ακόμη μια φορά. Όποιος θέλει μέχρι το τέλος της εκπομπής, αργότερα ίσως βγάλουμε και κανονικά γραμμές γενικότερα. Αλλά προς το παρόν, αν θέλει κάποιος να επικοινωνήσει για τον Στέργιο τον Ζάρκο, να μοιραστεί κάποια πράγματα μαζί μας που έζησε εκείνη την εποχή, παρακολουθώντας το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή που ναι, μεν δεν ήταν βασικός, αλλά είχε ένα δυναμισμό, είχε ένα πάθος, αγαπούσε τον Ηρακλή και τα έδινε όλα. Αυτά θέλω να τα ακούσω και από κάποιους αυτόπτες μάρτυρες. 2310, 287 και 38. Κάποιους μεγαλύτερους από μένα, ρε παιδί μου, στην ηλικία. Στο pre-game του βολεϊκού αγώνα της πρώτης αναμέτρησης για τα play-off για την προημιτελική φάση, δηλαδή το ΠΑΟΚ Ηρακλής, είχαμε ευχηθεί να μην είναι ο Ηρακλής όπως τις προηγούμενες φορές σε αυτό το γήπεδο. Γιατί δυστυχώς η αλήθεια είναι ότι τις προηγούμενες φορές σε αυτό το γήπεδο ο Ηρακλής δεν χάνει μόνο. Δεν χάνει μόνο με 3-0, αλλά χάνει και με κατεβασμένα τα χέρια.
Και το κακό για τον Ηρακλή είναι ότι και χθες η ιστορία επαναλήφθηκε. Αν δει κάποιος τα σετ, θα το καταλάβει. 25-18, 25-13, 25-18. Δεν γίνεται να είναι αυτό συγκομιδή μιας ομάδος που είναι ο Ηρακλής. Πόσο μάλλον στο Βόλεϊ. Και μιας ομάδος που έχει προκριθεί στο Final Four του Κυπέλλου. Σίγουρα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ήταν και είναι πολύ σοβαρή η δικαιολογία της μεγάλης απουσίας του Ferguson, αλλά και της παρουσίας του Κλίντι που ουσιαστικά έπαιζε με πυρετό, γι' αυτό και πήρε, νομίζω, 2 πόντους, μισό λεπτό, να το επιβεβαιώσω. Ναι, είχε 2-11 επιθέσεις. Και δεν μπόρεσε να προσφέρει, δεν αγωνίστηκε πολύ. Ο Ferguson δεν έπαιξε καθόλου γιατί είχε ενοχλήσει στη μέση. Αν βγάλουμε 2 βασικούς παίκτες, τους 2 ξένους του ΠΑΟΚ, δεν θα είναι η ίδια η ομάδα. Και όπως βγάζουμε από τον Ηρακλή Ferguson και Κλίντι, που είναι 2 ξένοι από τους 3 που έχει η ομάδα, καταλαβαίνετε ότι δεν θα είναι το ίδιο. Και δυστυχώς αυτό έπαιξε ρόλο σημαντικό στην εξέλιξη του αγώνα. Ένας Ηρακλής που δεν μπήκε ποτέ στο μάτς, ένας Ηρακλής που δεν έδειξε αντίσταση, μόνο στο τρίτο σετ λίγο, αλλά και αυτό μέχρι το 14, μέχρι το 14 κράτησε. Μετά πάλι ξέφυγε ο ΠΑΟΚ 21-16 και έφτασε στο 25-18. Η πόντη του ΠΑΟΚ, για να καταλάβετε πόσο διευκόλυνε η χθεσινή απόδοση, η χθεσινή εμφάνιση του Ηρακλή τον αντίπαλο, οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 2 άσους, 41 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 26 λάθη αντιπάλου. 26 λάθη είναι ένα σετ και ένας πόντος. Δεν είναι ότι πήρε ο ΠΑΟΚ 26 δικούς του πόντους. Είναι ότι ο Ηρακλής έκανε 26 λάθη. Είναι πάρα πολλά. Γι' αυτό και είχαμε το σκορ που είχαμε, έτσι, με 18, 13 και 18. Σίγουρα τα δεδομένα θα είναι διαφορετικά για το Σάββατο. Και έχει αποδειχθεί αυτό. Και πέρυσι και φέτος, στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, όπου και πάλι ο Ηρακλής έχασε σχετικά εύκολα στο εκτός έδρας παιχνίδι και λίγο έλειψε να κερδίσει τον ΠΑΟΚ στο εντός, εκεί όπου είχε σοβαρά παράπονα και έχει, αν θυμάστε, από τη διαιτησία του κυρίου Γεροθόδωρου. Το Σάββατο θα είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Η ατμόσφαιρα, η δυναμική του γηπέδου, η δυναμική του κόσμου, η γεμάτη Μίκρα. Θυμίζω, έχουν κυκλοφορήσει από χθες τα εισιτήρια, 1000 εισιτήρια στον αριθμό, 810 ευρώ από τις 10 το πρωί στις 10 το βράδυ από το Κατσάνιο και 800, επαναλαμβάνω, το 10 ευρώ και 200 των 5 ευρώ θα διατίθεται αποκλειστικά από την αυτόνομη θύρα 10. 1000 εισιτήρια να εξαφανιστούν, να γεμίσει το γήπεδο. Δεν χρειάζεται να μπαίνει ο κόσμος σε διαδικασία ξενερώματος. Εντάξει, η ΙΤΑ ήρθε από μια ομάδα που τερμάτισε δεύτερη, από μια ομάδα που έχει ένα τεράστιο μπάτζετ, από μια ομάδα που παίζει κάθε χρόνο τελικούς. Ο Ηρακλής δεν έχει μπει δυστυχώς τα τελευταία χρόνια σε αυτή τη διαδικασία ακόμα. Πηγαίνει βέβαια Final Four και πέρυσι έπαιξε τελικό κυπέλου. Μακάρι να παίξει και φέτος να το πάρει κιόλας. 2 μάτς είναι όλα γίνονται. Αλλά θα το δούμε και στην πράξη το Σάββατο ότι τα δεδομένα θα είναι διαφορετικά. Και ο Ηρακλής θα είναι διαφορετικός εφόσον έχει στη διάθεσή του βέβαια τον υγιέστατο Κλίντι και τον υγιέστατο Ferguson. Γιατί επαναλαμβάνω, ο Μπαχαμέζος κεντρικός δεν έπαιξε καθόλου και ο Βραζιλιάνος μόνο 2 πόντους, δηλαδή έπαιξε πάρα πολύ λίγο. Η ομάδα μας δεν έπιασε σε κανένα σημείο την απόδοση που έχουμε τον τελευταίο καιρό. Μας πίεσε πολύ από το σέρβις ο ΠΑΟΚ. Ο Ferguson είχε ένα πρόβλημα στη μέση, ο Κλίντ αντιμετώπιζε μια ίωση και όταν δεν έχεις κάποια σημαντικά όπλα σου κόντρα στον ΠΑΟΚ παίζει και αυτό το ρόλο του. Μείναμε 4 μέρες στη Σύρο και μας επηρέασε και αυτό γιατί δεν είχαμε το σωστό χρόνο να προετοιμαστούμε. Τυχαίο γεγονός το ότι κάναμε πολλά λάθη σήμερα. Πρέπει να δείξουμε αντίδραση στο μάτς της Μίκρας, είπε ο Γιάννης Ορφανός. Ενώ να δούμε και τις δηλώσεις του Αργύρη Μαυροβουνιώτη. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε πολύ καλά, μας πίεσε με το σέρβις του και στην ουσία
Με την απόδοσή του κρίθηκε το ματς. Συνεχίζουμε και κοιτάζουμε το παιχνίδι του Σαββάτου. Στο τρίτο σετ μπήκαμε καλύτερα, έπρεπε να διαχειριστούμε καλά το προβάδισμά μας. Δεν είχαμε καθαρό μυαλό και ο ΠΑΟΚ μας προσπέρασε. Δεν είχαμε τη φρεσκάδα που έπρεπε. Μετά το ταξίδι μας στη Σύρο, αλλά ο ΠΑΟΚ έπαιξε καλά και έτσι κρίθηκε το ματς. Ελπίζουμε σε μια γεμάτη Μίκρα να κάνουμε ένα παιχνίδι όπως το δεύτερο γύρο και να φέρουμε ξανά τη σειρά στην εκτός έδρας αναμέτρηση. Θυμίζω, το Σάββατο στις 7.30, αν ο Ηρακλής ισοφαρίσει, μετά το τρίτο παιχνίδι είναι την 3η 9 Απριλίου και πάλι εκτός έδρας, καθώς ο ΠΑΟΚ έχει το πλεονέκτημα. Για το βόλεϊ να προσθέσω ότι πριν λίγο έγινε γνωστό ότι ο Αλέξανδρος Χίρας, ο κεντρικός του Ηρακλή, αναδείχθηκε MVP της 22ης αγωνιστικής στη νίκη των Κιανολεύκων στη Σύρο απέναντι στο Φίνικα με 3-2 σετ. Μπήκε αλλαγή στο δεύτερο σετ και σημείωσε 10 πόντους με 3-6 τελειωμένες επιθέσεις, 3 τελειωμένα μπλοκ και πολλά μπλοκ που γύρισαν σε καθοριστικές κόντρα επιθέσεις, αλλά και με το σέρβις του γύρισε τον αγώνα. Είναι ένα καλό νέο που δικαιώνει την προσπάθεια που κάνω στο γήπεδο αλλά και την απόφασή μου να αγωνιστώ στον Ηρακλή. Πράγματι ξεκίνησα στον αγώνα ως αλλαγή, αλλά όλη η ομάδα έπαιξε καλά. Δεν το περίμενα πως ήμουν εγώ MVP, αν και με τα σέρβις μου πράγματι γύρισε το tie break. Η προσπάθεια είναι ομαδική. Είναι η πρώτη μου ατομική διάκριση και την αφιερώνω στην ομάδα, στην οικογένειά μου και κυρίως στη μικρούλα μου Αναστασία που στις 24 Μαρτίου έκλεισε τα 2 χρόνια. Του ευχόμαστε ότι καλύτερο, του Αλέξανδρου Χίρα. Μακάρι να βοηθήσει και στο παιχνίδι του Σαββάτου και στα επόμενα και στο Final Four κυπέλλου. Δύο φίλοι μου στέλνουν για ακόμα μια φορά μήνυμα για το θέμα. Την καλησπέρα στον Άγγελο που γράφει Ρίπ Ρόρι. Ένα είναι ο Ρόρι, Άγγελέ μου, να είσαι καλά και χαίρομαι που ακούς την εκπομπή. Για το θέμα του Καφτατζογλίου. Και το ότι ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί του χρόνου εκεί όπως δείχνουν τα πράγματα. Αν και φέτος ήταν αγωνιστή και δεν αγωνίστηκε. Σήμερα νομίζω κάτι έγινε και με την UEFA που πήγε και το... Χθες έγινε επιθεώρηση και βάλανε σήματα του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, κάτι φωτογραφίες τώρα είδα. Είναι ένα θέμα που και πέρυσι και φέτος μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Αλλά όπως καταλαβαίνετε δυστυχώς, όταν ο Ηρακλής, από τη στιγμή που ο Ηρακλής δεν έχει δικό του γήπεδο, γίνεται αυτό που γίνεται. Και για το ότι δεν έχει δικό του γήπεδο, φταίνε πάρα μα πάρα πολύ. Όλα αυτά τα χρόνια. Φυσικά, ο Ηρακλής είναι η ομάδα που συντηρεί όλα αυτά τα χρόνια το Καφτατζόγλιο. Με αναγκάζεται να πω πράγματα που τα έχω πει, αλλά δεν πειράζει. Ακόμα μια φορά, πώς το λένε, η επανάληψη είναι μήτυρ της μαθήσεως. Έτσι δεν το λένε. Και σίγουρα το Καφτατζόγλιο θα πρέπει να το ξέρει αυτό και οι άνθρωποι του. Όχι θα πρέπει να το ξέρει, θα πρέπει να το θυμάται. Και αν δεν το θυμάται, τους το θυμίζουμε εμείς. Για το ότι αν δεν υπήρχε Ηρακλής όλα αυτά τα χρόνια, το Καφτατζόγλιο θα είχε αράχνες. Καλός ο Στίβος, δεν λέω. Πάρα πολλά σωματεία εκεί προπονούνται. Και ο κόσμος που τρέχει και τα λοιπά. Αλλά παραδεχτείτε το ξέρετε ότι όλα αυτά τα χρόνια, 50 χρόνια πόσα είναι, ο Ηρακλής κάνει γνωστό το Καφτατζόγλιο. Το Καφτατζόγλιο είναι γνωστό λόγω του Ηρακλή. Και θα πρέπει το Καφτατζόγλιο, ως Καφτατζόγλιο, το τι θα κάνει η πολιτεία και το κράτος είναι ok, θα το δούμε. Αλλά το Καφτατζόγλιο ως Καφτατζόγλιο να σεβαστεί τον Ηρακλή πάνω απ' όλα. Και τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Εάν γίνει αυτό του χρόνου. Γιατί επαναλαμβάνω, για φέτος ήταν, δεν έγινε. Και πάει για του χρόνου. Υπάρχουν πολλοί που τον Ηρακλή δεν τον θέλουν του χρόνου στη δεύτερη εθνική κατηγορία. Και για αυτό το λόγο. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούτε. Αυτό που θα πω είναι μια ευχή. Εύχομαι αυτοί οι πολλοί απ' έξω από τον Ηρακλή εννοώ, που ίσως να μην θέλουν, ίσως λέω έτσι, με το φτωχό μου το μυαλό, να μην θέλουν τον Ηρακλή του χρόνου στη Β' Εθνική για να είναι πιο εύκολο το έργο τους στην μη συγκατοίκηση, να μην επηρεάσουν και κάποιους από μέσα. Μπορεί να λέω χαζομάρες τούτη την ώρα.
θα φανεί. Του χρόνου όσοι αναλάβουν την ευθύνη γι' αυτό, το να αγωνίζεται δηλαδή ο ΠΑΟΚ στο Καφτατζόγλιο, θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη και για όλα τα υπόλοιπα. Και αυτό πάλι δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω, απλά με αφορμή τα μηνύματα των δύο φίλων θα το ξαναπώ. Τα δύο να αναλάβουν την ευθύνη για τα υπόλοιπα, εννοώ για το Ιβανόφιο που είναι δίπλα, για το Κατσάνιο που είναι δίπλα, για τα εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά που προπονούνται είτε σε Ιβανόφιο είτε σε Κατσάνιο, για την ανδρική ομάδα μπάσκετ, για την γυναική ομάδα μπάσκετ, για την γυναική ομάδα βόλεϊ, για τους παμπέδες, παιδες, εφήβους, νεάνιδες, κορασίδες, παγκορασίδες, παιδικό, μίνι, αντρικό, εφηβικό, γυναικείο κτλ. Κτλ. Σε βόλεϊ και μπάσκετ αντίστοιχα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα για όσους λένε «Έλα μωρέ, εντάξει, κρατικό είναι, ας παίξουν και οι δύο του χρόνου, τι θα γίνει». Εγώ θα το πω αλλιώς. Τι θα γίνει όταν θα παίζει ο ΠΑΟΚ στο Καφτατζόγλιο και εκείνο το Σαββατοκύριακο έχει μπάσκετ ο Ηρακλής ή βόλεϊ ο Ηρακλής ή κορασίδες ή έφηβους ή παίδες ή παπέδες ή οτιδήποτε άλλο. Θα αναλάβετε την ευθύνη σας για την Αγίου Δημητρίου, που το ξέρετε ότι είναι μια οδός του Ηρακλή, είναι μια ευθεία του Ηρακλή. Είναι οι Χορτατζίδες, είναι το Ιβανόφιο, είναι το Κατσάνιο, είναι ένας ολόκληρος ζωντανός οργανισμός με χιλιάδες ανθρώπους να απασχολούνται εκεί καθημερινά. Από τους αθλητές, από τους προπονητές, από τους εφόρους, από τους γονείς, από όλους. Δεν είναι 100 και 200 άτομα, είναι χιλιάδες. Κάθε μέρα. Που βρίσκονται εκεί. Με την περιουσία του Ηρακλή που βρίσκεται εκεί. Ποιος αναλάβει την ευθύνη για όλα αυτά. Δεν είναι τόσο απλό. Και για το Καφτατζόγλιο το ξαναλέω. Σεβασμός. Κι αν στον Ηρακλή θα μου πείτε ποια διοίκηση τώρα. Καλά το είπε ο φίλος ο Άνταμ. Δεν υπάρχει και διοίκηση αυτή τη στιγμή στον Ηρακλή για να απαιτούμε να χτυπάει χέρια στο τραπέζι και να απαιτεί πράγματα. Αλλά θα έπρεπε, εφόσον υπήρχε διοίκηση, να χτυπήσει το θέμα, το χέρι, συγγνώμη, στο τραπέζι για να ζητήσει, αν μη τι άλλο, σεβασμό. Που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, έτσι, το Καφτατζόγλιο να σέβεται τον Ηρακλή, όπως ο Ηρακλής όλα αυτά τα χρόνια σέβεται τον Καφτατζόγλιο. Το κλείνουμε εδώ, φυσικά και αυτή τη στιγμή θα επανέλθουμε. Θα γίνω και σήμερα γραφικός, 4 Απριλίου 2019, και θα την ξανακάνω την ερώτηση. Την κάνω προς τους διοικούντες της ΠΑΕ Ηρακλής. Δεν είναι η πρώτη φορά. Θέλετε να ρίξετε την ομάδα, ναι ή όχι? Αν δεν θέλετε να ρίξετε την ομάδα, γιατί δεν κάνετε αυτά που πρέπει να κάνετε, ώστε να μην έχει πρόβλημα η ομάδα και να μην ελοχεύει ο κίνδυνος για αφαίρεση βαθμών, βλέπε Λουκίνας, βλέπε όσοι ακολουθούν από πίσω. Εάν θέλετε να ρίξετε την ομάδα, γιατί πήρατε προπονητή και πανηγυρίζατε προχθές τον διπλό στην Καλαμαριά? Και γιατί πανηγυρίζατε προχθές τον διπλό στην Καλαμαριά, ενώ κάνετε τα πάντα? Είναι λίγο ξύμορο αυτό που λέω, αλλά δεν πειράζει. Ώστε ο Ηρακλής να φάει ποινή αφαίρεση βαθμών. Γιατί επαναλαμβάνω, αν την επόμενη εβδομάδα βγει απόφαση από το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ για μείον 3, τότε ο Ηρακλής καλείται, η ΠΑΕ καλείται να πληρώσει στο Γιάννη Λουκίνα 80.000 ευρώ cash. Και όχι όπως έπρεπε να κάνει 10 χιλιάρικα το μήνα σε 8 μήνες. Γιατί αν σε 5 εργάσιμες μέρες δεν δώσει, από εβδομάδα αυτό επαναλαμβάνω, τα 80 χιλιάρικα, τότε
θα αφαιρεθούν οι τρεις βαθμοί οριστικά. Ούτε αυτό είναι η πρώτη φορά που το λέμε, αλλά δεν πειράζει, το επαναλαμβάνουμε. Αυτό είναι το ερώτημα. Θέλετε να ρίξετε την ομάδα? Αν το θέλετε, να μας το πείτε και να μας πείτε και το γιατί. Αν δεν το θέλετε, να μας πείτε τι θέλετε. Γιονάκι θυμίζω τώρα. Πορτοκαλάδα θέλετε, λεμονάδα από πορτοκάλια? Εάν δεν θέλετε να ρίξετε την ομάδα λοιπόν, πείτε μας τι θέλετε να κάνετε με την ομάδα. Τον Ηρακλή μεγάλο, το είπατε, αλλά δεν σας πίστεψε κανένας, πέρα που μας έχετε αποδείξει ότι δεν μπορείτε. Πείτε τι ομάδα του χρόνου παίζει Super League 2. Αν γίνει ένα διάρθρωση έτσι, γιατί τα βλέπετε τα κουκιά. Αλλάζουνε σιγά σιγά, Χρήστο μου. Αλλάζουνε σιγά σιγά. Τώρα λέει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού έστειλε Ραβασάκη στο Βασιλιάδη να γίνει, λέει, αναδιάρθρωση, αλλά από του χρόνου. Όχι από φέτος. Φέτος να μην γίνει. Να πέσουν δύο, να ανέβουν δύο, όχι να πέσουν τέσσερις. Χαμός γίνεται. Ελαδάρα. Πες ότι γίνεται η αναδιάρθρωση. Και πες ότι ο Ηρακλής του χρόνου θα παίξει όπως και φέτος. Είτε γίνει αναδιάρθρωση τέλος πάντων, είτε όχι, στην δεύτερη τη τάξη κατηγορία. Τι θέλετε να κάνετε με την ομάδα? Θέλετε να υπάρχετε μετά το καλοκαίρι? Θέλετε να φύγετε? Θέλετε να μείνετε? Θέλετε να το παλέψετε? Θέλετε να μην κάνετε τίποτα? Θέλετε να τον ρίξετε τον Ηρακλή? Εσείς ξέρετε, αποφασίστε όμως και κάποια στιγμή να μας το πείτε. Πριν είναι πολύ αργά. Καλό θα ήταν. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο. Πω, διαβάζω τώρα. Αυτό το περίφημο το σαν σήμερα. Έχουμε επιστρέψει εδώ στην ώρα για μπλε, στο Λίμπερο 107,4. 4 Απριλίου 2017, πριν δύο χρόνια δηλαδή, διαβάζω το Facebook. Κάνει καλή δουλίτσα χρήση σε αυτό. Ότι ο Μιχάλης Μπουκουβάλας έβαλε την υπογραφή του για επιστροφή βαθμών παρά το ότι δεν πληρώθηκε. Βλέπετε ότι αυτά που λέγαμε το 17 με τον Παπαθανασάκη τα λέμε το 19 με τον Τόμ Παπαδόπουλο. Άλλαξε κάτι? Τα πρόσωπα μόνο. Παπαθανασάκης από τη μία, Παπαδόπουλος από την άλλη, Μπουκουβάλας τότε, Λουκίνας τώρα. Τα πρόσωπα μόνο αλλάζουν. Η κατάσταση δεν αλλάζει. Δυστυχώς. Την καλησπέρα μου στο φίλο το Δημήτρη που λέει: καλησπέρα Γιώργο, μην περιμένεις να ακούσεις τίποτα, διότι πολύ απλά δεν πονάνε την ομάδα. Τι να κάνουμε, ποτέ δεν θα πιάσουν το σφιγμό το δικό μας. Ο Ηρακλής κινδυνεύει και πετάνε χαρταετό. Πέρασε και η καθαρά Δευτέρα, ρε Δημήτρη. Και αυτοί ακόμα, όπως λες, πετάνε χαρταετό. Εγώ την ξανακάνω κάθε μέρα την ερώτηση. Βέβαια, δεν σημαίνει αυτό ότι πρέπει να ρωτάμε κάθε μέρα μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα και να ρωτάμε και όλο το καλοκαίρι. Δεν έχουμε άλλο υπομονή να ρωτάμε το τι θα κάνετε. Κάποιος ας βρεθεί, δεν ξέρω ποιος, το ιδρυτικό σωματείο, οι μικρομέτοχοι, ο γάμα σίγμα, δεν ξέρω. Και να πάει στον Ντόμ, τον Παπαδόπουλο, τον Αθανάσιο Παπαδόπουλο και τους υπόλοιπους, τους συναυτό όπως λέω, και να τους βάλει deadline. Όπως τα ακούτε, deadline. Κύριοι, με τις πράξεις σας οδηγείτε τον Ηρακλή στον υποβιβασμό. Αν όχι στον αγωνιστικό, αλλά με αφαιρέσεις βαθμών που είναι μεγάλος ο κίνδυνος, στον έξω αγωνιστικό. Γιατί το κάνετε αυτό, τι σκοπό έχετε και τι θέλετε να κάνετε? Θέλετε να φύγετε? Πείτε το. Θέλετε να μείνετε και να ρίξετε τον Ηρακλή? Πείτε το. Σήμερα, αύριο, όχι του χρόνου. Θέλετε να μείνετε, να κρατήσετε τον Ηρακλή στην κατηγορία, να διευθετήσετε τα χρέη κτλ. Κάντε το. Όταν 16 Σεπτεμβρίου ο Τόμ Παπαδόπουλος αναλάμβανε την ΠΑΕ Ηρακλής, ήξερε τι αναλάμβανε.
αλλά δεν υπήρχε οργανόγραμμα, δεν υπήρχε σχεδιάγραμμα, δεν υπήρχε πλάνο, δεν υπήρχε τίποτα. Και ξαφνικά τον Απρίλιο, τι κάνουμε, βγάζουμε μια ανακοίνωση και λέμε ότι εμείς θέλουμε να είμαστε σωστοί στις ιστορινές μας υποχρεώσεις και για τα υπόλοιπα θα δούμε. Δεν πάνε να μας αφαιρούν βαθμούς. Αυτό είπαμε. Αυτό είπανε μάλλον. Δεν είπανε κάτι διαφορετικό. Στο αγωνιστικό κομμάτι ο Νίκος Γιαμπάρης ήταν ο μοναδικός που ακολούθησε πρόγραμμα γυμναστηρίου. Έχει μια μικρή ενόχληση που μάλλον και αυτός ήταν ο λόγος, η αιτία που τον άφησε εκτός 18, συγγνώμη, ο Μαρσέλο Τροίζη στο παιχνίδι της Καλαμαριάς με τον Απόλλωνα στο 0-1. Γιατί μας έκανε εντύπωση, η αλήθεια είναι, όταν πήραμε το χαρτί στα χέρια μας και δεν ήταν ο Γιαμπάρης ούτε καν στους 18. Εξακολουθεί αυτή η ενόχληση να υπάρχει, οπότε και σήμερα ακολούθησε πρόγραμμα γυμναστήριο, επαναλαμβάνω. Όλοι οι υπόλοιποι στην διάθεση του Βραζιλιάνου προπονητή του Ηρακλή και φυσικά η επιστροφή που ξεχωρίζει δεν είναι άλλη από τον Ανδρέα Τσίπρα, γερός να είναι, ο 25χρονος παίκτης του Ηρακλή, που μετά από 7 ολόκληρους μήνες, αν θυμάστε, είχε τραυματιστεί με χιαστό στα 3-5 πηγάδια, πλέον προπονείται κανονικά με την ομάδα. Δεν ξέρω αν θα πάρει κάποιο χρόνο συμμετοχής. Αυτός που προπονείται εδώ και καιρό με την ομάδα κανονικά είναι και ο Πέτρος ο Κανακούδης, που εκτός απρόπτου θα πάρει χρόνο συμμετοχής, γιατί είναι και στη θέση του αναγκαίο αυτό να γίνει. Και για αυτό το λόγο, γιατί σε εκείνο το μάτι θυμίζω θα εκτίσει ποινή ο Βιτλής, οπότε δεν αποκλείεται να δούμε μετά από πολύ καιρό τον Κανακούδη να αγωνίζεται. Δυστυχώς στο μπάσκετ υπάρχουν θέματα, προβλήματα τραυματισμών στην αδρική ομάδα του Ηρακλή. Ο Μιχάλης Ολιάπης παραμένει εκτός προπονήσεων έχοντας ενοχλήσει στο γόνατο. Είναι δύσκολο να παίξει το Σάββατο στην Αμαλιάδα με την ομάδα του Κορύβου. Ο Κακαρούδης από την άλλη προπονήθηκε κανονικά, τέθηκε στη διάθεση του Κώστα Μέξα. Προέκυψε και σημαντικός τραυματισμός από ό,τι φαίνεται με τον νεαρό τον Θανάση Τσούκα στο γόνατο στην διάρκεια της χθεσινής προπόνησης του κλιμακίου Βορρά της Εθνικής Εφήβων. Περιμένουμε να μάθουμε αν είναι σοβαρός ή όχι ο τραυματισμός του. Αύριο η ομάδα έχει προπόνηση το πρωί, μετά θα αναχωρήσει για Αμαλιάδα που θα διανυκτερεύσει εν ώψη του αγώνα του Σαββάτου. Θα μεταδοθεί διαδικτυακά από το telesport.gr. Επαναλαμβάνω, telesport.gr, το Κόρυβος Ηρακλής το Σάββατο στις 5. Για τον Θανάση τον Τζούκα που είπαμε και γερό να είναι το παλικάρι, τώρα θυμήθηκα ότι αλλιώς μας τα λέγανε το καλοκαίρι για όλα αυτά τα ταλέντα που μάζεψε ο Ηρακλής από Εθνική Εφήβων, από το next big thing του ελληνικού μπάσκετ κτλ. Αλλά δεν τα κατάφερε ούτε να βρεθεί στο Final Four των Εφήβων. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει. Τελευταία φορά, αν θυμάστε, είχαμε ασχοληθεί τότε που είχε παραιτηθεί ο κύριος Καλανταρίδης από την τεχνική ηγεσία. Προφανώς τα πράγματα δεν πήγαν καλά, αλλά έκανε λίγο εντύπωση, γιατί το καλοκαίρι ακούγαμε πάρα πολύ καλά λόγια για όλα αυτά τα μεγάλα ταλέντα που είχε μαζέψει ο Ηρακλής. Αποτέλεσμα όμως δεν υπήρξε για να προκριθούν στο Final Four. Ενώ πέρυσι η ομάδα, χωρίς αυτές τις μεταγραφές που έκανε το καλοκαίρι, αν θυμάστε, την είχε πάρει την πρόκριση. Ο Δημήτρης επιστρέφει σε μήνυμά του και λέει: Μιας που επανέρχεται ο Τσίπρας, αυτά τα γκρίκλεις ρε παιδιά, γράψτε ελληνικά. Μου στραμπουλήξε τη γλώσσα. Ελληνικά. Μιας που επανέρχεται ο Τσίπρας, καλά είναι το παιδί. Καλά να είναι το παιδί. Δεν μιλάει στον θείο του τον Αλέξη. Δεν έχουν καμία σχέση, Δημήτρη. Και μάλλον ο Ανδρέας ο Τσίπρας δεν θα ήθελε να έχει θείο αυτόν που ανέφερες. Νομίζω. Περιμένω κάτι, θα το ξαναπώ, έτσι για να τον τιμήσουμε τον βετεράνο ποδοσφαιριστή του Ηρακλή που χθες δυστυχώς έφυγε από τη ζωή, τον Στέργιο Ζάρκο. Όποιος τον έζησε, όποιος θυμάται παιχνίδια του, όποιος έχει αναμνήσεις από την παρουσία του με τη φανέλα του Ηρακλή και όποιος θέλει να μας πει και μια καλησπέρα, έχουμε ένα 8 λεπτάκι στη διάθεσή μας. 287 και 38, 2310, 287 και 38, για αν θέλετε να πείτε και κάτι άλλο, όμορφα και ωραία, όπως κάνετε συνήθως, και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Επαναλαμβάνω, 2310, 287 και 38. Κανένας μεγάλος σε ηλικία, αν υπάρχει εκεί έξω, μεγαλύτερος από μένα τουλάχιστον, να μας θυμίσει για τον
στέργιο τον Ζάρκο, αλλά να μας πει και ό,τι άλλο θέλει, ό,τι άλλο επιθυμεί. Και FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 και blueliberopapakiyahoo.gr. Ξαναλέω για τις γραμμές μας 2310-287 και 3 οχτάρια, 6945-287 και 3 οχτάρια. Είχαμε προγραμματίσει κάτι για το μπάσκετ ως συνέντευξη, εννοώ. Θα το κάνουμε αύριο με το καλό. Το ξέρω, λέει, χαχα, sorry, είμαι από κινητό στη δουλειά, δουλεύω για να πληρώσω το Λουκίνα. Ναι, αλλά γράψε ελληνικά, ρε αγόρι μου. Θα μας βγάλει τα μάτια, θα μας βγάλει. Θα το ξαναπώ, 2310-287 και 38 για όποιος θέλει να καλέσει. Όσον αφορά για την περίφημη αναδιάρθρωση και για... ή μάλλον είναι αυτή που επηρεάζει και το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο πάει για Δευτέρα, όπως ανακοινώθηκε, η προγραμματιστή σας συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Football League για την Παρασκευή, για αύριο δηλαδή, 5 Απριλίου, αναβάλλεται και θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Απριλίου και ώρα 2.30 στα γραφεία της Ένωσης, με θέματα ημερήσιας διάταξης, ενημέρωση σχετικά με την αναδιάρθρωση των πρωταθλημάτων και το περίφημο διάφορα θέματα που έχει από κάτω. Η Επιτροπή λοιπόν έστειλε εισήγηση στην Πολιτεία, η Επιτροπή της ΕΠΟ, η αρμόδια τέλος πάντων για τέτοια ζητήματα, να τροποποιήσει την τροπολογία. Οι άνθρωποι είναι φοβεροί, έτσι δεν υπάρχουν. Η εισήγηση έχει να κάνει με το ότι θέλει να παραμείνουν 16 ομάδες στη Super League, να ιδρυθεί μέχρι τον Οκτώβριο Super League 2 με 12 μόνο ομάδες και να γίνει Football League ως τρίτη κατηγορία με 14 ομάδες. Και γίνεται ένας κακός χαμός. Αντιδρούν όλοι. Ο Ηρακλής δεν έχει διοίκηση για να κάνει κάτι για όλα αυτά που συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Παρακαλώ, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, τι κάνουμε, καλά. Δόξα τω Θεώ. Μήπως θυμάστε τον Στέργιο Ζάρκο? Εγώ είμαι θυμάσαι όταν κλήρωνες κάτι, κάτι κλήρωνες, ναι. Και βγήκα στο τέλος και σου είπα το νούμερο και κέρδισε κάποιος τέλος πάντων. Α, ωραία. Και ωραία. Έλεγες, ναι, τρία ονόματα με το ζήτα. Και σου είχα πει Ζούτμπι, Ζήφκα και Ζάρκο. Είχατε πει, ναι, πω, ναι. Τι θυμήθηκατε. Έχει καιρό αυτό, πολύ, ε. Ναι, καιρό. Εγώ ήμουν αυτός που σου είχα πάρει, λέω. Άρα, λοιπόν, για να το λέτε, πάει να πει ότι τον ζήσατε καλά. Ναι, ναι. Θυμάμαι στην Β' Εθνική είχε παίξει καλά. Ναι. Είχε βάλει και γκολ, κάποια γκολ. Είχε βάλει με ψαρά και κεφαλιά, θυμάμαι. Mm-hmm. Ήταν δυναμικός ποδοσφαιριστής, έτσι, από όσα μου έχουν μεταφέρει. Δυνατός, ναι, δυνατός παίχτης. Στην Α' Εθνική δεν είχε παίξει πολύ. Ήταν συνήθως αλλαγή, ναι, συνήθως αλλαγή. Ναι, ναι. Και κάποια στιγμή τους είχε δώσει πακέτο το Ζάρκο με το Βιτόπουλο, το Center Four, mm-hmm. την προοδευτική. Εκεί έπαιξαν αρκετά καλά. Δανεικοί και επέστρεψαν ή μεταγραφή είχαν φύγει? Δεν ξέρω καλά. Μιλάμε μάλλον τώρα για 80, 81, 82 εκεί κάπου, ναι, εκεί πέρα, ναι. 80 είχε παίξει Β' Εθνική, 81, 82 εκεί, ναι, ναι, ναι. Κάπου 82, 83 έπαιξε προοδευτική μετά. Μάλιστα. Μαζί με Βιτόπουλο. Ναι. Θεός χωρέστον. Τι ηλικία είχε τώρα, αυτός πέρα τα 60 και κάτι πρέπει να ήταν. Τόσο, δεν γνωρίζω ακριβώς, μην σας πω κάτι που εγώ, δεν ξέρω. 15 χρονών παιδάκιμα τότε. Ναι. Αλλά πρέπει να ήταν πάνω από 20. Μόνο που το βάλατε στα τρία ζήτα τότε. Ναι, ναι, και ναι, μου θυμίσατε, ναι, και το διαγωνισμό τότε με τα ονόματα, ναι, που κάναμε. Το διαγωνισμό, ναι. Βέβαια. Με Σντόφτς, με Ζούντμπι και όλοι λέγανε εκεί. Ναι. Πάρα Ζούντμπι, Ζήφκα, Ζάρκο και ο Σντόφτς ήταν πασχετικός. Το ξέρω, ναι, απλά κάποιοι το γράφανε. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Δεν ξέρω τώρα, αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι για τον τωρινό Ηρακλή. Να σχολιάσουμε τα πράγματα, δεν τα βλέπουμε καλά. Και δεν πέφτουν χρήματα από ό,τι βλέπω, δεν πέφτουν και χρήματα από τον παράγοντα το μεγάλο. Ξέρετε τι γίνεται, τόσο καιρό ακούγαμε ότι δεν πέφτουν χρήματα επειδή είναι μπλοκαρισμένος ο λογαριασμός και υπάρχει η δυστοκία, όπως, ναι, λέμε. Τώρα, ναι, που, ναι, υποτίθεται ξεμπλοκάρεται ο λογαριασμός, πάλι το ίδιο, στο ίδιο παρανομαστή είμαστε. Το ίδιο, ναι, το ίδιο. Γιατί τόσο καιρό δεν λέγανε ότι με την τροπολογία και η τροπολογία θα μας σώσει η τροπολογία. Έγινε η τροπολογία. Έγινε. Τώρα δεν είδαμε καμιά τρομερή διαφορά. Εκτός κι αν αυτό θέλει πολύ χρόνο, έτσι. Δεν το ξέρω.
Ναι, ναι, αυτό δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Από επικοινωνία βέβαια είναι... Ας μην το σχολιάσω καλύτερα γιατί... Πάντως και αγωνιστικά θα το παλέψει η ομάδα, αλλά πάλι είναι δύσκολα τα πράγματα γιατί... Έχει και ένα ματς πολύ σημαντικό τώρα. Ναι. Και έχουμε δύσκολο πρόγραμμα. Πολύ, αυτό ναι, πολύ, πολύ, πολύ. Είναι πολύ φορμαρισμένο. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει αδιάφορη ομάδα. Αν εξαιρέσουμε το Βόλο, που το είναι προ-τελευταία αγωνιστική, ο Κισαμικός έχει ενδιαφέρον, για να μην μπλέξει για τη δέκατη θέση. Ο Εργοτέλης το ίδιο. Ο Πλατανιάς τελευταία αγωνιστική θέλει να βγει δεύτερος, καίγεται. Θέλει να βγει δεύτερος. Τα Τρίκαλα καίγονται, δεν θέλουν να πέσουν. Πλατανιάς όμως, μόνο εγώ δεν θα ήθελα με τίποτα να τερματίσει τη δεύτερη θέση ο Πλατανιάς. Γιατί τότε που μας ρίξανε, που ψηφίσανε, μπορεί να μην ψηφίσει ο Πλατανιάς, αλλά κάποια συνέντευξη που είχε δώσει ο πρόεδρος του Πλατανιάς. Ναι, βέβαια, βέβαια. Χίλια πράγματα κατά του Ηρακλή. Βέβαια. Λέει, δεν, ήταν στους περίφημους δορυφόρους τότε εις βάρος του Ηρακλή. Μπράβο, ναι. Έλεγε σε κάποιο εφετείο ότι δεν μπόρεσε να είναι παρόν στη ψηφοφορία. Καλά, εδώ που τα λέμε, αν εξαιρέσουμε τον Παναθηναϊκό που για ευνόητους λόγους είχε ψηφίσει υπέρ του Ηρακλή. Στην προπέρσινη ψηφοφορία, όλοι οι υπόλοιποι δεν πήρε κανένα στο μέρος του Ηρακλή. Μην ψάχνουμε. Ναι, έτσι ακριβώς. Τα ξέρουμε τα κουκιά, μετρημένα είναι. Για την πρώτη ψηφοφορία, για το παίχτη, πώς το λέγανε, το Μπουρτολίδη. Ναι. Για την πρώτη ψηφοφορία. Για τη δεύτερη, δεν ήταν από τον Πλατανιάς, αλλά είχε πει ότι θα ψήφιζε κατά του Ηρακλή. Ενώ στη δεύτερη ψήφισε. Είπαμε, δορυφόρος με εγώ τα όλα θα ήθελα, του. Θα ήθελα ο Ηρακλής, αυτός ο σημερινός, τελευταία αγωνιστική που παίζουμε εκεί, να έχουμε εξασφαλίσει την παραμονή στη δεκάδα. Και να του στερεί στη δεύτερη θέση, με ένα διπλό. Ακριβώς αυτό Γιώργο, αυτό ακριβώς θα ήθελα. Μαζί σου είμαι, μαζί σου είμαι. Ψυχαμερή ομπάδα. Μαζί σου είμαι. Ναι. Μακάρι να έχει τελειώσει μέχρι τότε, αν και νομίζω ότι θα πάει πόντο-πόντο, βαθμό-βαθμό θα πάει. Γιατί και ο Καραϊσκάκης και η Δόξα δεν έχουν και αυτοί εύκολο πρόγραμμα. Δηλαδή, εύκολο. Παίζουν, με τη Σπάρτη παίξανε, με τον Αίδητο τους πήραν τους βαθμούς, τώρα έχουν άλλες ομάδες. Θα φάνε. Η Δόξα την έχει τη Σπάρτη, την έχει. Έχει μια Σπάρτη ακόμα, Έχει μια Σπάρτη, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, εκεί είναι μαξιλαράκι εκείνο. Εκείνο είναι μαξιλαράκι. Σας ευχαριστώ πολύ. Εντάξει Γιώργη, έγινε. Να είστε καλά, να είστε συνέχεια, καλά. Συνέχεια σε ακούω. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Διπλό ευχαριστώ στον κύριο που πήρε και γιατί μας μοιράστηκε τις αναμνήσεις του για τον Στέργιο Ζάρκο και για το δικό του σχόλιο. Την καλησπέρα μου σε όλο το γαλάζιο κόσμο της γης. Καλή εκπομπή, λέει ο φίλος ο Θωμάς από την Κεανόλευκη Αλεξάνδρεια. Δυστυχώς βλέπω να μην παίρνουμε άδεια φέτος και ξανά πάλι στο ίδιο έργο θεατές. Αυτό με αναδιάρθρωση πάλι ούτε στην Ουγκάντα. Γιώργο μου, Θωμά μου, μια χαρά είναι η Ουγκάντα. Πίστεψέ με, μια χαρά είναι η Ουγκάντα. Δεν μας φταίει σε τίποτα να λέμε που φυσικά δεν σε κατηγορώ, αλλήμωνο. Αλλά κάποτε λέγαμε ούτε στην Ουγκάντα. Αλλά πλέον η Ουγκάντα έχει αναπτυχθεί. Είδα και μια ταινία πρόσφατα. Χρήστο, αναπτύσσεται η Ουγκάντα. Αυτοί και στο ποδόσφαιρο θα μας περάσουν, να το δεις. Μια χαρά είναι εκεί και τους συμπαθώ πολύ. Κλείνοντας να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας στον Μάριο Χριστοφορίδη, βετεράνο αθλητή του Στίβου του Ηρακλή, που στο παγκόσμιο πρωτάθλημα τερμάτισε δεύτερος. Φυσικά αυτή η είδηση, λυπάμαι που το λέω, θα ακουστεί μόνο στην ώρα για μπλε. Δεύτερος ο κόσμο ο αθλητής του Ηρακλή Μάριος Χριστοφορίδης, που έχει προπονητή τον πολύ σπουδαίο Πλούταρχο Σαρασλανίδη. Ασημένιο μετάλλιο στα 60 μέτρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που έγινε στο Τορούν. Δεύτερος στον κόσμο ο αθλητής του Ηρακλή. Ψηλά γράμματα για κάποιους. Εμείς εδώ θα είμαστε όσο είμαστε για να τα λέμε. Δίνω σκυτάλι στο ράδιο Μαρμίτα. Δεν λέω ποιους έχεις εκλεκτούς καλεσμένους. Όχι, 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 όχι. Δεν λέω ποιους έχεις εκλεκτούς καλεσμένους. Σκυτάλι δεν θες να σου δώσω ρε φίλε. Άκου τι έκανε ο ανισόρροπος. Αυτός εδώ που λέγεται ντρούλινγκ. Έχω πράσινο ως πεζός. Ωραία.
ανάβει το πράσινο. Και στη διάβαση βλέπω ένα μηχανάκι με φόρα να πάει να περάσει. Είμαι έτοιμος να ρίξω τέτοιο μπινελίκι και βλέπω τελικά ότι είναι ένα αυτός εδώ με κράνος. Για φτιάξω κράνος σου, έχει μια αυτή. Εντάξει, φίλε, τι έκανα, να σου δώσει ο... Και ευτυχώς ήταν αυτός, γιατί αν ήταν άλλος, ακόμα θα ακούγε. Σκυτάλη στο Ράδιο Μαρμίτα, ακολουθούν αυτοί τα παλικάρια. Και εμείς πρώτα ο Θεός αύριο με την ώρα για μπλε, εδώ με το καθιερωμένο μας pre-game εν ώψη του αγωνιστικού Σαββατοκύριακου. Να είστε καλά.